ένα σχολείο όπως όλα τα άλλα, αλλά ταυτόχρονα τόσο διαφορετικό είναι το Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο και Λύκειο Χανίων, το μοναδικό εκκλησιαστικό της Κρήτης. Βρίσκεται στο πευκοδάσος του Αγίου Ματθαίου, λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο των Χανίων, και φοιτούν σε αυτό 85 παιδιά από κάθε γωνιά του νησιού. Αυτά τα σχολεία είναι σχολεία αγκαλιές. Έτσι τουλάχιστον λέμε εμείς που είμαστε στα σχολεία αυτά. Οι καθηγητές όλοι έχουν μια μεγάλη αγάπη για τα παιδιά. Φυσικά αυτό συμβαίνει σε όλα τα σχολεία της χώρας, έτσι, αλλά εγώ λέω το τι συμβαίνει εδώ αυτή τη στιγμή. Έχουμε λοιπόν αυτή το ενδιαφέρον για τα παιδιά, και αυτό είναι όλο το 24ωρο, γιατί αυτή είναι η διαφορά μας με τα πιο πολλά σχολεία. Τα παιδιά, επειδή είναι από όλη την Κρήτη, έχουμε 55 παιδιά από την υπόλοιπη Κρήτη και γύρω στα 30 παιδιά από τα Χανιά. Αυτά λοιπόν που είναι από τα Χανιά μπορούν να πηγαίνουν στα σπίτια τους το μεσημέρι και να γυρίζουν το άλλο πρωί, αλλά τα άλλα δεν μπορούν να πηγαίνουν στις Σιτίες, στην Ιεράπετρα, στο Ηράκλειο, που είναι πάρα πολλά από το Ηράκλειο. Έτσι λοιπόν μένουν εδώ από την Κυριακή το απόγευμα που γυρίζουν μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι που φεύγουν. Οι μαθητές της Πατριαρχικής Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης μένουν στο οικοτροφείο που λειτουργεί στο χώρο της σχολής. Παρακολουθούν το πρόγραμμα μαθημάτων των γενικών λυκείων, αλλά διδάσκονται επιπλέον θεολογικά μαθήματα και βυζαντινή μουσική. Έχουν το μάθημα της βυζαντινής μουσικής σε αυτά τα σχολεία, το οποίο γίνεται με πολύ μεγάλη... είναι βασικό μάθημα για μας. Και βέβαια αυτό είναι ένα προσόν για τα παιδιά, γιατί βγαίνουν οι περισσότεροι έτοιμοι ψάλτες για να διακονήσουν μετά τις ενορίες τους όπου βρίσκονται, τέλος πάντων. Και είναι σαν να πηγαίνουν σε ένα οδείο, στο οποίο όμως δεν πληρώνουν επί τόσα χρόνια, έτσι, χρήματα, και φτάνουν σε πολύ καλό επίπεδο γνώσης βυζαντινής μουσικής. Τα τελευταία χρόνια στη σχολική κοινότητα των εκκλησιαστικών σχολείων μπήκαν και κορίτσια. Πιστεύω σε άλλα σχολεία υπάρχει σχέση καθηγητού με μαθητή, και ενώ σε αυτό το σχολείο υπάρχει καθηγητής, φίλος και είναι σαν οικογένεια. Ο Γιώργος Αρχοντάκης από το Αμάρι Ρεθύμνου είναι μαθητής της τρίτης τάξης του Εκκλησιαστικού Λυκείου και θέλει να ακολουθήσει το δρόμο της ιεροσύνης. Για κάποιον που αγαπά την Εκκλησία είναι ότι καλύτερο. Κάνουμε ακολουθίες, έχουμε θεολογικά μαθήματα, έχουμε επαφή με την εξομολόγηση, με τους ιερείς, και έτσι υπάρχει ένα κλίμα κατάνοιξης και είμαστε όλοι χαρούμενοι. Είμαστε πάρα πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες, όπως ξαναλέω, και είναι πάρα πολύ σπουδαίο το ότι έχουμε ενωθεί τόσο κοντά. Είμαστε δηλαδή σαν οικογένεια. Δηλαδή κάθε καθηγητής εδώ, κάθε καθηγήτρια είναι μία μητέρα εδώ, και κάθε καθηγητής είναι ένας μπαμπάς για εμάς εδώ στη σχολή, διότι δεν είμαστε απλά αριθμοί για τους καθηγητές. Είμαι εδώ 2 μήνες τώρα και μαθαίνω ελληνικά, ζωγραφίζω και πρέπει να κάνω κάτι άλλο. Τελείωσα λύκειο στη χώρα μου. Στην Πατριαρχική Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης παρέχεται δωρεάν διαμονή και σίτηση στους μαθητές. Υπεύθυνη τραπεζαρίας είναι η κυρία Μαριάννα, που όπως λένε οι μαθητές, είναι η δεύτερη μητέρα τους. Κάποια παιδιά που αρχικά όταν πρώτο ήρθα, επειδή θεώρησαν ότι μπήκα στο έδαφος τους, με φώναζαν Χάνιμπαλ, και όταν φύγανε κλαίγαμε όλοι μαζί. Αγκαλιά.